25 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία Airbus για την υπόθεση διαφθοράς σχετιζόμενη με την πώληση των Eurofighter στην Αυστρία το 2003. Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Βελόπουλε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε Βελόπουλε. Η πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρώπης είναι η Γερμανία. Καλημέρα. Δημήτρη Σταμάτης. Τι λέει ο Σαμαράς σήμερα στα νέα. Για ησυχία. Τι λέει ο κύριος Σαμαράς σήμερα. Διότι βλέπω στα νέα ότι δηλώνει ότι να ξέρουν οι συκοφάντες ότι θα τους πάω μέχρι τέλους. Και έχουμε πολλές δηλώσεις πολλών. Έχουμε την νυχτερινή δήλωση της κυρίας του Λουπάκη, η οποία λέει ότι ουδέποτε συμμετείχαμε σε κοινή σύσκεψη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή με οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό στέλεχος. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά μπροστά μας, ενώπιόν μας, και πολλές οι δικές σας παρατηρήσεις και τα σχόλια. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς δίνει η επικαιρότητα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα από την Αθήνα. Ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη πριν από λίγη ώρα. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε με τον κύριο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, τι ακριβώς συμβαίνει? Είστε πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ σήμερα μια εφημερίδα, τα παραπολιτικά, λένε ότι στοχοποιούν και τρίτο πρωθυπουργό. Έτσι. Τώρα, ελάτε. Πρόκειται περί μιας υπόθεσης δισόδους, η οποία δεν έχει καμία βάση και είναι ολοφάνερος ο στόχος και ο σκοπός για τον οποίο εξεφάνθη όλη αυτή η σκευωρία. Διαβάζοντας την δικογραφία, ώρες-ώρες σου έρχεται να γελάς και ώρες-ώρες νευριάζεις. Πρόκειται περί μιας μοναδικής παραβίασης των δικονομικών κανόνων και παράβασης νόμων εκ μέρους των ανακριτικών αρχών, και πρόκειται περί μιας σκευωρίας που στηρίζεται σε πρόσωπα προστατευόμενα μέχρι στιγμής, τα οποία δεν έπρεπε να είναι προστατευόμενα σύμφωνα με τον νόμο και τα οποία δεν αναφέρουν κανένα σημαντικό σοβαρό στοιχείο που θα μπορούσε να σταθεί σε δίκη. Και επιπλέον, κύριε Αυτιά, ο νόμος τον οποίο εμείς τον ψηφίσαμε έχει επίσης μια ακόμη... Αυτό λέει η κυβέρνηση. Φέρατε εσείς ένα νόμο και τώρα το βρίσκετε μπροστά σας. Όχι, η κυβέρνηση το βρίσκει μπροστά της και καλά θα έκανα να το διαβάσει. Δηλαδή? Διότι το καθεστώς παροχής προστασίας σε κάποιους μάρτυρες, ναι, γίνεται κάτω από κανόνες. Δεν δίνεται η προστασία σε οποιοδήποτε μάρτυρα βρίσκει μια ευκαιρία να συκοφαντήσει εκτελώντας πιθανότητα και κάποιο συμβόλαιο. Και το λέω αυτό διότι ο κύριος Πολάκης, υπουργός της κυβέρνησης, είναι αυτός που ομολόγησε ότι ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα. Είναι πρόσωπα που τα πιάσανε για άλλα αδικήματα και έρχονται και εκπληρώνουν τώρα μια υποχρέωση για να γλιτώσουν τα ίδια από την άλλη δική τους υπόθεση. Δηλαδή, πέραν το ότι η αντιπολίτευση λέει ότι είναι ατεκμηρίωτες όλες αυτές οι καταθέσεις, εσείς έρχεστε επιπλέον να πείτε ότι όλα αυτά έχουν και ένα στοιχείο μη εγκυρότητας. Αυτό λέτε τώρα. Η εγκυρότητα ξεκινάει από την αρχή. Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίσαμε εμείς, για να μπορέσει η εισαγγελέας, η κυρία Τουλουπάκη, να χαρακτηρίσει προστατευόμενα πρόσωπα τους τρεις αυτούς μάρτυρες, έπρεπε να έχει την έγκριση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος, ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Το ψάξαμε λοιπόν. Δεν υπάρχει τέτοια έγκριση. Δεν υπάρχει, που είναι το προαπαιτούμενο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προστατευόμενα πρόσωπα. Λοιπόν, μία τελεία εδώ, κυρία Πέρτα. Αυτό είναι το πρώτο βασικό στοιχείο. Μιλήστε τελευταία, κλείνοντας τον κύκλο, ή θέλετε τώρα να απαντήσετε? Απαντήστε, σας παρακαλώ, για να πάω στον κύριο Μανιάτη και μετά στον κύριο Βελόπουλο. Θεωρώ ότι ο λόγος και η τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης... Μισό λεπτό, κυρία Πέρτα. Αλλάξτε το πλάνο λίγο, παιδιά, να βλέπουμε προς τα μέσα, γιατί εδώ μαυρίλα στον δρόμο. Ελάτε, πάμε. Δεν είναι η ορθή. Καταρχήν να πούμε ότι για το φερόμενο σκάνδαλο, ας το λέμε έτσι. Ναι. Δεν εμπλέκεται μόνο η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά είναι FBI, είναι διεθνές. Ένα βασικό είναι αυτό. Δηλαδή, σαν να μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση. Φερόμενοι, εμπλεκόμενοι, όχι φερόμενο σκάνδαλο. Περιμένετε. Να πούμε καταρχήν, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε αν υπάρχει. Ή υποψία σκανδάλου. Υπάρχει, μην το συζητήσουμε. Αν είναι. Παιδιά, αν είναι διεθνές. Απαντήστε στον κύριο Σταμάτη, ένα λεπτό. Στον κύριο Σταμάτη, απαντήστε. Είναι διεθνές το σκάνδαλο. Τελείωσε. Είναι διεθνές το σκάνδαλο. Και ξέρουν οι χώρες αυτές. Απαντώ με ρητορικό ερώτημα. Πάμε λοιπόν στην απάντηση του κυρίου Σταμάτη. Η Ελλάδα εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο. Φαίνεται ότι εμπλέκεται. Γιατί εκεί ήταν η χώρα που καθόριζε τιμή για 29 χώρες, άρα εμπλέκεται πολύ σοβαρά. Ναι. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι
Και πάμε να δούμε τώρα, σε ένα τέτοιο σκάνδαλο, θα έπρεπε για να επιτευχθεί να υπάρχει και μια πολιτική παρέμβαση από κάποιους. Από κάποιους. Δεν λέω εγώ ονόματα. Διότι πραγματικά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση, η οποία απασχολεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το FBI και προφανώς και την ελληνική δικαιοσύνη. Το κάνετε, ρωτάει ο Σταμάτης. Συνεχίζω. Θέλω απαντήσεις στα ερωτήματα, βεβαίως, κυρία Πέρκα. Όχι, για να μην γυρνάμε πάνω από το πηγάδι και δεν βγάζουμε. Έτσι, θα τοποθετηθώ και όποιος θέλει. Όπως, γιατί ξέρετε, αν πιάνουμε ένα θέμα από τη μέση. Δεν το πιάνουμε, κάνουμε μια αυθαίρετη παραδοχή. Οδηγούμαστε σε τρελά συμπεράσματα. Λέω λοιπόν, με πολύ προσοχή και υπευθυνότητα. Από τη στιγμή που έχει σκάσει μια τέτοια υπόθεση, οφείλει η ελληνική δικαιοσύνη χωρίς απειλές να κάνει τη δουλειά της. Οφείλει η κυβέρνηση με πολύ σοβαρότητα και όχι κραυγές, με το τεκμήριο της αθεότητας βεβαίως, να δώσει φως, να ρίξει φως στην υπόθεση. Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει προανακριτική επιτροπή στη Βουλή. Τι σημαίνει αυτό? Αν υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις για την εμπλοκή αυτών των προσώπων, των πολιτικών που φαίνεται ότι εμπλέκονται, να συνεχίσει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Εάν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές, πάει το ένα κομμάτι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να το κουκουλώσει. Γιατί ξέρετε, είχαμε παλιά παραδείγματα. Δικογραφίες να είναι στα σερτάρια των υπουργών. Και όταν πια παραγεγραμμένες. Ρωτάει ο κύριος Σταμάτης και τα κόμματα. Τα κάνατε όλα καλά μέχρι τώρα. Στο δεύτερο που αφορά τους προστατευόμενους μάρτυρες. Πρόσφατα είχαμε παρακολουθήσει στο Ευρωκοινοβούλιο τις προσπάθειες των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να βάλουν φρένο και τις μετροπολογίες και διάφορες. Να μην αφήσουν να βγει το ψήφισμα για τους προστατευόμενους μάρτυρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια διεθνής πρακτική. Όπως πολύ σωστά είπε, έχει θεσμοθετηθεί με νόμο και στη χώρα μας και αυτοί οι μάρτυρες δεν μπορεί να αποκαλούνται κουκουλοφόροι οτιδήποτε άλλο, διότι η ίδια η δικαιοσύνη και όχι καμία κυβέρνηση αποφασίζει να τους χρησιμοποιήσει όπως αποφασίζει. Μάλιστα, βάζουμε μια τελεία εδώ. Δεν είμαι ειδική, δεν είμαι καν νομικός για να πω ακριβώς την διαδικασία. Αλλά κύριε Σταμάτη, πρώτα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει αυτό να βγει στο φως με όλες τις διαδικασίες, με την Βουλή να λειτουργήσει όπως πρέπει προανακριτικά και βεβαίως χαμηλά τους τόνους, το επαναλαμβάνω, διότι υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθεότητας. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, κυρία Πέρκα. Όχι όμως να αποκαλούμε κουκουλοφόρους και να απειλούμε τη δικαιοσύνη, κύριε Σταμάτη. Τις τελευταίες μέρες, και δεν ακούω την ένωση δικαστών να λέει, απειλείτε τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό έχει συνέπειες. Εγώ, κύριε Αυτιά, έχω τον νόμο που ψηφίσαμε. Τον έχει αναλύσει εδώ ο Δημητρακόπουλος. Η δικογραφία τα λέει, κύριε Σταμάτη. Τώρα, πάω στον κύριο εδώ Μανιάτη. Πρόκειται, ένα λεπτό, πρόκειται περί προαναγγελθέν των διώξεων, ναι. Διότι ήδη ο Πρωθυπουργός από το Φλεβάρι πέρσι έχει ανακοινώσει ότι εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή. Ο δε κύριος Βαξεβάνης 8 Ιανουαρίου λέει Πρωθυπουργός, πρώην Πρωθυπουργός εμπλέκεται στο Νοβάρτης. Από πού ξέρουν όταν οι καταθέσεις γίνονται 10 και 11 μήνες αργότερα. Κύριε Σταμάτη, δύο χρόνια μιλάει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος για την Οβάρτη. Μιλάω για σημαντικό. Δεν λέω για το σκάνδαλο. Εγώ μιλάω για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Κύριε Σταμάτη, σε τέτοιο σκάνδαλο δεν θα υπήρχε εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Γιατί, με τη λογική. Συγγνώμη. Μάλλον δεν υπάρχει, πιθανότητα να έχει πολιτικά. Λάδι. Δεν ξέρετε ποιο υπουργό. Υπάρχει σκάνδαλο μεγάλο χωρίς εμπλοκή. Ξέρετε ποιο υπουργό έδωσε αυτή τη διάσταση στην Ελλάδα. Ο Σαλμάς, ο δικός μας υπουργός, είπε ρε παιδιά, το σκάνδαλο αυτό είναι παγκόσμιο. Έχει πόδια και στην Ελλάδα και πρέπει να το ψάξουμε. Ο Σαλμάς, αυτό κάνουμε, ο οποίος βρίσκεται σήμερα υπό κατηγορία, υπό συκοπατία. Λοιπόν, πάμε για να καταλάβει ο κόσμος. Είπαμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθεότητας. Αφού ρίξε